λειτουργία και μεγάλη πέμπτη είναι πλούσια εις εορταστικά θέματα. Κατά αυτήν την ημέρα επιτελούμε ανάμνηση τεσσάρων γεγονότων, τα οποία συνέβησαν κατά την εσπέρα της ημέρας αυτής και είναι ο ιερός μυστής, ο μυστικός δείμνος, η υπερποιής προσευχή και η προδοσία του Ιούδα. Η Αγία και Μεγάλη Πέμπτη κατέχει ξεχωριστή θέση στην ευσεβή συνείδηση των πιστών. Η εξαίσια ημνολογία της ημέρας δημιουργεί μια συναισθηματική φόρτιση στις ψυχές όλων μας. Εισερχόμαστε στην τελική ευθεία του Θείου Πάθους. Αυτή την ημέρα, την ξεχωριστή θέση σε όλη την ημνολογία κατέχει το δοξαστικό των Αποστήλων, μυσταγωγών σου Κύριε της Μαθητάς, με το οποίο καλούνται οι μαθητές του από Αυτόν να γίνουν διάκονοι των ανθρώπων όπως εκείνου. Μυσταγωγών σου Κύριε της Μαθητάς, σε οίκο πλάγιο του πρώτου. Κατά αυτήν, όπως αναφέρει ο συνεξαρτητής,
Κύριος μας προσκάλλει μας υπέρνει. Τους εμπτυσμούς, τα ραπίσματα, τα κολαπίσματα, τα σύμπλης, τους γέροντας, την πορφυρά του λένα, τον κάδαμο, το σπόγκο, το όξο, τους ύλους, την πλόγη και προπάντων των σταυρών και των θάνατων. Τοποθέτησαν τα τριάκοντα αρχήρια σαν αντίτιμο του ανεκτήμητου Κυρίου. Το αντίχομαι επανέρχεται στην ανάγκη επαγρυπνήσεως και προσευχή. Η ερευνία και η προσευχή βρίσκονται στην καρδιά της Ορθόδοξης Ασκητικής. Χωρίς αυτές κανένας πνευματικός αγώνας δεν κερδίζεται. Έστησαν τα τριάκοντα αρχήρια, αντίχομαι ένωτον σε ύπο τρίτο.
σαν του κάθαντον του Κυρίου. Η ακολουθία του όρθρου αποτελεί μια καταπληκτική πανθεσία ποιήσεως τη μουσική. Ο αείπιστος καθηγητής Ιωάννης Μουντούκης χαρακτήρισε την ακολουθία αυτή ως την εξώδικη ακολουθία του Ιησού. Ο περίφημος